3-3 το σκορ. Επόμενη αναμέτρηση. Κόρο και Παναγιώτης θα περιστρέψουν ο Αγόρου και ο Στέλιος. Έτοιμοι! Πάμε Στέλιο! Πάμε Στέλιο! Κόρο στέκεται αγέροχος εκεί σαν τον κολοσσό της Ρόδου. Ανεμίζουν τα κοτσιδάκια. Δεν ξέρω αν έχει κρύψει κάπου και τη σάβρα του το Μίτσο, το καινούριο πετ των κόκκινων. Γρήγορα και ο Στέλιος εκεί τον Κωνσταντινίδη. Περνάει ο χρόνος. Τώρα θα ολοκληρωθεί. Μπορούν να σταματήσουν οι παίκτες. Για να δούμε ο Παναγιώτης πώς θα πει ο χώρο, το τολμάει πρώτος. Κάνει και μια ανάποδη περιστροφή, έρχεται με βηματισμό λιγάκι περίεργο, σαν μεθυσμένος Βίκινγκ. Ανεβαίνει πάνω στην μπάρα. Ο Παναγιώτης, ο οποίος είπε ξεκάθαρα ότι μόνο δύο άτομα εμπιστεύεται στην ομάδα του. Οι κόκκινοι βέβαια έσπευσαν να τον εκτιάσουν, λέγοντας ότι είναι υπερόπλο η Αφροδίτη, η οποία ήταν στο δικό του survivor το Ελλάδα-Τουρκία. Θυμάται τις ταχύτητες που πιάνει ο Παναγιώτης. Πιστεύει ότι με τη σωστή καθοδήγηση και στήριξη μπορεί να αποδώσει τα μέγιστα. Ο Μάριος τον χαρακτήρισε υπερόπλο. Κωνσταντινίδης γρήγορα βγάζει το σημαίακι. Θα φτάσει πρώτος για να κατεβάσει τις μπάλες. Έρχεται και ο Κόρο. Γρήγορα εκεί με το δοκαράκι να φύγουν όλες. Πολύ γρήγορος ο Κόρο μαζεύει τις μπάλες. 3-3 το σκορ και πάλι. Δύο παίκτες παίζουν για το προβάδισμα της ομάδας τους. Μία μπάλα εκτός για τον Κόρο, τη μαζεύει γρήγορα. Τοποθετούν στο καλάθι και φεύγουν μαζί. Εντοστάθηκε λίγο εκεί ο Κόρο, βλέποντας μία μπάλα παραλίγο να φύγει από το καλάθι. Μαζεύουν με δύναμη και οι δύο για να πάρουν το πρώτο ξύλο. Προσοχή, εκεί το παίρνει πρώτος ο Κωνσταντινίδης. Μαζί θα φτάσουν λογικά στον τελικό στόχο. Καμία πτώση, μπήκε ο Παναγιώτης μπροστά, πέφτει όμως, πρέπει να γυρίσει. Κόρο, πρώτη βολή. Παπάκι εκεί, περιστρέφεται το ξύλο μέσα, ναι, και πάλι πέφτει. Έχουμε τραυματισμό του Παναγιώτη, έπεσε λίγο άτσαλα εκεί. Αυτό είναι, εντάξει. Δεν σου γύρισε. Όχι. Τέλεια. Πάμε ρε βουνό, έλα, έλα. Απλά κόντρα, ρε. Το κοπάνισα. Δεν άκουσες τίποτα κράκ μέσα και τέτοια. Όχι, απλά το έχω μηνύσει. Όχι, άσμα, θα συνεχίσω. Πάω πίσω. Λίγο πάγω, λίγο σπρέι, λίγο σπρέι. Μετά, άσε να το παίξω. Έλα, δύναμη είναι, έλα, βουνό. Ο Παναγιώτης, αν και γύρισε λίγο το πόδι του, επιλέγει να συνεχίσει στον αγώνα. Έτοιμοι! Δώσει του πρέπει να γυρίσει και πάλι πίσω. Δεύτερο ξύλο για τον Κόρο. Για να δούμε, θα προλάβει ο Παναγιώτης να κάνει βολή. Κόρο, τρίτο ξύλο μέσα. 4-3 μπροστά η κόκκινη. Ρίξε, Παναγιώτη. Τέλειο. Καμπύλη, βάλτε. Τι είναι αυτό. Κόρο στέκεται αγέροχος εκεί σαν τον κολοσσό της Ρόδου. Και ο Παναγιώτης μπροστά πέφτει, όμως πρέπει να γυρίσει. Κόρο πρώτη βολή. Αβάκι εκεί, περιστρέφει το ξύλο μέσα. Και πάλι πέφτει. Με τραυματισμό του Παναγιώτη έπεσε λίγο άτσαλα εκεί. Ο Παναγιώτης, αν και γύρισε λίγο το πόδι του, επιλέγει να συνεχίσει στον αγώνα. Πίσω δεύτερο ξύλο κατά τον Κόρο. Για να δούμε, θα προλάβει ο Παναγιώτης να κάνει βολή. Κόρο τρίτο ξύλο μέσα. 4-3 μπροστά η κόκκινη. Παιδιά, με το ξύλο, όχι με το γάντι. Στις μπάλες, ναι. Στις μπάλες πήρες προβάδισμα. Ο άλλος το γύρισε ανάποδα και βάρισε με το ξύλο όλα. Δεν πήγε με το γάντισμα, με το ξύλο το βάρισε. Βάρισε την μπάλα με το ξύλο, έφυγα. Και στην μπάλα, στο κέντρο, το ξύλο. Δεν είναι από το γάντζο. Από πίσω γύρισε ανάποδα το ξύλο και βάρισε με το ξύλο. Πάμε. Το ίδιο ξύλο, απλά έτυχε τώρα αυτό. Βάλ του λίγο τώρα που με έτσι και πίεσε. Παγιώτη, είσαι καλά. Ευχαριστώ. Έχουν παιχτεί πόσα μάτς με τζαρτζάρισμα. Τώρα τι θα το πεις. Ναι, εντάξει, τι θα το πεις. Το παιχνίδι. Μπορεί να χρειαστώ σε κάποιες φορές, αλλά εφόσον είναι εκείνο το πέρασμα, μπορώ να πεις κάτι.